στον κύριο Νίκο. Στον κύριο Νίκο. Εγώ πιο κοντά στην Αφρική είμαστε, κύριε. Κύριε Λιγερέ, με αφορμή και αυτή την εισήγηση που πήγε στα χέρια του Πρωθυπουργού για τον ορυκτό πλούτο και για τους υδρογονάνθρακες, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει βάσιμη ελπίδα ότι από εκεί μπορεί να υπάρξει για την κλονισμένη ελληνική οικονομία κάποια ενίσχυση τα αμέσως επόμενα χρόνια. Και σας ρωτώ γιατί και αυτός είναι ένας χώρος στον οποίο αισθανόμαστε ότι τα προηγούμενα χρόνια επικρατούσε ο νόμος της σιωπής. Σας θυμίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου, είχε κάνει δήλωση με την οποία ειρωνευόταν όσους έλεγε ότι πρέπει να δώσουν βάση οι ελληνικές κυβερνήσεις και το ελληνικό κράτος στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σας. Πάνω να ξέρετε, επειδή είπατε ότι δεν μιλάω, εγώ μιλάω μόνο όταν με ρωτά. Όσο αφορά το τι έχει γίνει ακόμα και με τον κύριο Παπανδρέο για να υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος, και νομίζω ότι ο κύριος Μανιάτης θα καταλάβει τι γίνεται. Δεν λέω ότι δεν το είπε, αλλά πρέπει να ξέρετε. Ο κύριος Μανιάτης έκανε πολύ αξιόλογη δουλειά στον τομέα αυτό. Ναι, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι εκείνος που άνοιξε τη συζήτηση ουσιαστικά στη χώρα. Για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί. Άρα υπάρχει βέβαια η υπογραφή του δικαίου της θάλασσας από το 82, ο κυρωτικός νόμος το 1995, και από τότε και μετά είχαμε έναν πρώτο γύρο παραχώρησης. Αλλά δεν είχε τα ωφέλη που εκτιμούσαμε, γιατί είναι πολύ απλό. Δεν χρησιμοποιούμε ακόμα την έννοια της ΑΟΣ. Άρα αυτό που έγινε, σε αντιδιαστολή με αυτό που είπατε, πρέπει να ξέρετε ότι κανονικά, αρχικά, ο κύριος Μανιάτης είχε αρχίσει σαν ιδέα να ασχοληθεί με το Ιόνιο και έγινε η επέκταση κατά εντολή του Πρωθυπουργού, του κύριου Παπανδρέου, και για νότια της Κρήτης. Δηλαδή ήταν μια επισήμανση η οποία έγινε μετά από μια έκθεση. Τη δήλωση τη θυμάστε του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου για τα πετρέλαια? Ναι, τη θυμάμαι, αλλά θυμάμαι και την άλλη δήλωση όπου είπε ότι από αύριο αρχίζουμε έρευνες νότια της Κρήτης. Αυτή η μεγάλη αλλαγή. Μπορώ να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια και αίσθηση της ιστορικότητας των στιγμών που ζούσαμε τότε, ότι όταν ρώτησα τον Παπανδρέου, είναι αυτός ο φάκελος, τον ανοίγουμε, ο Παπανδρέου μου είπε ναι, προχωράς και δεν υπολογίζεις κανέναν. Αυτό γιατί, ξέρετε, είναι εύκολο. Πάντως υπάρχει και η δημόσια δήλωση. Ασφαλώς, διότι τότε αυτά του είχαν δώσει του ανθρώπου. Αυτά του είχαν πει οι επίσημοι δήλωση. Όταν του είδε άλλα σε στοιχεία. Σε αυτό αναφέρομαι, κύριε. Όταν είδε άλλα στοιχεία. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματος της χώρας με έναν περίεργο τρόπο αντιμετώπιζε το συγκεκριμένο θέμα. Με έναν περίεργο. Δεν θέλω να πω ίσως και ύποπτο τρόπο. Δεν θέλω να πω ίσως και ύποπτο τρόπο. Γιατί εμένα μου γεννώνται και υποψίες ότι υπήρχε σε ένα τμήμα του πολιτικού συστήματος η διάθεση να αποκρύψουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες στη χώρα σαν αυτές για τις οποίες συζητούμε τώρα. Απλώς για να συνδυάσουμε τα δύο και αυτό που έκανε σαν παρατηρήσει ο κ. Μανιάτης. Υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα εδώ, δεν είναι μόνο το πολιτικό σύστημα. Ναι, δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας. Απλώς νομίζω ότι από αυτές τις επαφές που έχουμε κάνει και με αρκετούς πολιτικούς, αυτό που μπορώ να σας πω προσωπικά είναι πολλοί δεν γνώριζαν καθόλου το θέμα της ΑΟΣ. Καθόλου. Και όταν μερικοί πιστεύουν ότι αυτό είναι κάτι το πρόσφατο και επειδή έχουμε καταφέρει σιγά σιγά και ο κύριος Μανιάτης και ο κύριος Κονοφάγος και ο κύριος Φόσκορος όλοι αυτοί να πείσουν αν θέλετε τους πολιτικούς ότι υπάρχει κάτι το θετικό, για μένα η μεγάλη αλλαγή γίνεται μόνο και μόνο όταν βρίσκουμε φυσικό αέριο στην Κύπρο. Τότε, το Δεκέμβριο του 2011, για πρώτη φορά όλη αυτή η γραφική. Γιατί αυτό το λέω, ταρακούνησε την... Ναι, γιατί τότε δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία γιατί να μην γίνει κάτι στην Ανατολική Μεσόγειο. Σας υπενθυμίζω απλώς ότι στην ΑΟΣ του Λιβάνου μέχρι το 2011 λέγαμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και βρέθηκε μεγάλο κοίτασμα το 2011. Μέχρι το 1999 κανένας δεν πίστευε ότι υπάρχουν κοιτάσματα σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα σιγά σιγά έγινε αυτή η αλλαγή. Ευτυχώς η Κύπρος έδειξε το δρόμο. Και εγώ χαίρομαι με την παρέμβαση που έγινε και από τον κύριο Μανιάτη ότι στην πραγματικότητα έχουμε ένα κομμάτι, εγώ θα το έλεγα στρατηγικά, ένα
de facto κομμάτι της ελληνικής ΑΟΣ σε ένα περιορισμένο κομμάτι. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν μιλάμε για όλα αυτά τα μεγάλα κοιτάσματα και φαντάζομαι ότι θα αναφερθείτε και στην Deutsche Bank. Μιλάμε για κοιτάσματα που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας όσο δεν έχουμε ΑΟΣ. Θα ζητήσω από τον κύριο Νίκο Λιγερό μία φράση ακόμα για το τι δυνατότητες μπορεί να προκύψουν για τη χώρα και σε πόσο σύντομο χρόνο. Ωραία, θα το πω πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζετε. Η ΑΟΣ επιτρέπει την ανάκαμψη. Μιλάτε πολύ για ανάπτυξη. Εγώ δεν έχω δει ποτέ ανάπτυξη χωρίς ανάκαμψη. Όταν έχουμε μια πτωτική οικονομία, χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια για να ξαναπάμε προς τα πάνω. Εφόσον πηγαίνουμε προς τα πάνω, είναι λογικό να μιλάμε για ανάπτυξη. Αλλά όταν μιλάμε για ανάπτυξη, ενώ έχουμε μια τάση ύφεσης, στην πραγματικότητα θα καταλήξουμε στην καλύτερη περίπτωση σε εξοικονόμηση. Λέω λοιπόν απλώς ότι τα αποθέματα που διαθέτει η Ελλάδα όσο αφορά το θέμα της ελληνικής ΑΟΣ της δίνουν τη δυνατότητα να φέρει γρήγορα ξένους επενδυτές μεγάλης τάξης σε μεγάλο μέγεθος, διότι ξέρουν ότι είναι χαμηλό το ρίσκο επένδυσης στην περιοχή. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο από αυτό που γίνεται τώρα και με την εταιρεία PGS, γιατί θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα η οποία θα μας επιτρέψει πολύ πιο γρήγορα να κάνουμε οικοπεδοποίηση και γύρω παραχώρησης σε περιοχές που είναι στρατηγικά αποθέματα μεγάλης τάξης. Αυτά επιτρέπουν. Σε τι χρονικό ορίζοντα είναι αυτό? Είναι πολύ απλό. Πάρτε την Κύπρο και κάνετε μια μετατόπιση 2 ετών. Δηλαδή, πέστε μας. Η συμφωνία με το Ισραήλ έγινε το Δεκέμβριο 2010. Η πρώτη γεώτρηση έγινε τον Οκτώβριο 2011. Η πρώτη ανακάλυψη. Πώς? Το 2016 είχα αρχίσει να αποδίδει. Ναι. 16, κάπου εκεί το τοποθετήσαμε. Ναι. Το 16 θα αρχίσει να αποδίδει στην Κύπρο. Στην Κύπρο, συν 2 χρόνια. Συν 2 χρόνια το 2018. Μάλιστα, αν αρχίσουμε αύριο. Πάμε. Από την νομοθεσία του 2289 του 1995 που τροποποιήθηκε το 4001-2011. 5% για την περιφέρεια. Δηλαδή, ακόμα και από τις απεραβές του ελληνικού κράτους, το 5% θα πάει κατευθείαν στην περιφέρεια. Το ξέρω, κύριε Υπουργέ. Ναι, το ξέρω απλώς να μην. Στο πράσινο ταμείο για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Μιλάτε, κύριε Υπουργέ.